3 λεπτά και εν συνεχεία ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κύριος Καμένος. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξ αρχής ότι με την εκλογή ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για μια μεγάλη μεταστροφή στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Όχι μισόλογα, όχι αποσπασματικές διατυπώσεις, μιλάμε για μια μεγάλη μεταστροφή στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Και θα το εξηγήσω αμέσως μετά. Πρώτο, μέχρι το 2009 ακολουθήσαμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο μας οδήγησε στα βράχια. Να σας υπενθυμίσω επί τροχάδι ποια ήταν η κεντρική ιδέα του. Καταργούνται όλοι οι αναπτυξιακοί θεσμοί και κάθε μορφή σχεδιασμός στη χώρα. Στο επίκεντρο μπαίνει ένα ιδιωτικοποιημένο, απελευθερωμένο τραπεζικό σύστημα το οποίο καθοδηγεί την οικονομία με επίκεντρο αυτό που θεωρεί ως συγκριτικά πλεονεκτήματα που τότε απεφάνθη η εποχή τότε ότι είναι φυσικά ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι κατασκευές, οι τηλεπικοινωνίες και ορισμένες απελευθερωμένες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, της ιδέας της ανάπτυξης, καταγράψαμε το μεγαλύτερο ρεκόρ ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη μετά την Πορτογαλία. Το υπογραμμίζω αυτό. Απελευθερώσαμε αρκετές αγορές, προχωρήσαμε σε μία επέκταση στην ενδοχώρα στα Βαλκάνια και αυτό το μοντέλο, τραπεζικοκεντρικό ας το ονομάσουμε, οδήγησε την οικονομία στα βράχια. Δεν γυρίζουμε σε αυτό. Δεν επιστρέφουμε σε αυτό. Έκλεισε τον κύκλο του, πρέπει να αναζητήσουμε τις δραματικές συνέπειες τις οποίες πρέπει να διορθώσουμε. Κρατάω μία από τις δραματικές συνέπειες. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη οικονομική ιστορία, από το 2000 μέχρι το 2009, η αγροτική παραγωγή της χώρας έμεινε στάσιμη, η απόλυτη, έως μειούμενη. Και για πρώτη φορά στην οικονομία της χώρας βιώσαμε μια τρομερή αποβιομηχάνηση της ελληνικής οικονομίας. Η διατύπωση του ΣΥΡΙΖΑ για παραγωγική ανασυγκρότηση επικεντρώνεται στη μεγάλη αυτή διόρθωση που πρέπει να γίνει στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Πρέπει να ξαναστραφούμε με προσοχή στο να αξιοποιήσουμε στο έπακρο δυνατό επίπεδο την ανασυγκρότηση της γεωργίας, της υψηλής προστιθέμενης αξίας γεωργίας, της μεταποίησης αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Δεύτερο, αυτό το μοντέλο χρεοκόπηση ήρθε το μνημόνιο. Το μνημόνιο είχε ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης. Τρία πράγματα ήταν επί τροχάδιν. Τα λέω, ιδιωτικοποίηση σε μια ιδιωτικοποιημένη οικονομία. Για να σας δείξω το αποτυχία του, σας υπενθυμίζω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει ιδιωτικοποίηση 3 δις, πολύ μεγάλο ποσό, καταπληκτικό ποσό. Για να έχετε μέτρο σύγκρισης, το 2009 οι ετήσιες επενδύσεις στην Ελλάδα ήταν 30 δις. Επαναλαμβάνω, 30 δις. 10 δημόσιες, 10 ιδιωτικές, 10 τραπεζικές. Αυτό το ιδιωτικοποιήσεις πως θα γυρίσουν την οικονομία είναι μια πρωτόγνωρη θεωρία και επειδή δεν υπάρχουν επιχειρήσεις προς ιδιωτικοποίηση, γι' αυτό και η μεγάλη στροφή στις υποδομές και στη δημόσια γη. Αποτυχία πλήρης. Δεύτερη ιδέα. Ότι ανοίγοντας κοινωνικές ανισότητες βελτιώνονται οι επιδόσεις και η ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας. Άρα εργασιακά και ούτω καθεξής. Και τρίτη κεντρική ιδέα, ότι το κράτος πρέπει να συρρυκνωθεί λογιστικά και η φορολογία πρέπει να αποκτήσει χαρακτηριστικά πιο διευρυμένη προς τα κάτω. Και οι τρεις ιδέες απέτυχαν, η Ελλάδα αποτελματώθηκε, έχασε το 25% της παραγωγής της. Κρατάμε από αυτή τη μεγάλη αντιστροφή δύο κεντρικές ιδέες. Πρώτον, ότι εμείς σκεφτόμαστε ότι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι παράγων οικονομικής ανάπτυξης, όχι η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Γι' αυτό και τα εργασιακά και το μεγάλο πακέτο της Θεσσαλονίκης. Κρατάμε και μια δεύτερη ιδέα. Πρέπει να
αποστρέψουμε το βλέμμα μας από εύκολες λύσεις τέτοιου τύπου, σαν αυτές που έφερε το μνημόνιο, και να σκεφτούμε πραγματικά ψύχρεμα και ειλικρινά αυτή τη μεγάλη μεταστροφή την οποία χρειάζεται ο τόπος. Ανακεφαλαιώνω τις αρχές της μεταστροφής. Η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι παράγων προόδου. Η αντιμετώπιση του περιβάλλοντος με την ίδια αξία που αντιμετωπίζουμε ένα αρχαιολογικό χώρο είναι παράγων προόδου. Τρία, είναι αδιαπραγμάτευτα τα δημόσια αγαθά γιατί είναι παράγων οικονομικής ανάπτυξης. Γι' αυτό θέλουμε να μετασχηματίσουμε το κράτος, για να προσφέρει τα δημόσια αγαθά με τον τρόπο που θέλουμε. Τέταρτο αρχή, η ιδέα ότι το τραπεζοκεντρικό σύστημα ή ένας απόλυτα απελευθερωμένος ιδιωτικός τομέας θα καθοδηγεί στον οικονομικό μετασχηματισμό είναι λάθος. Πρέπει να βρούμε μια νέα ισορροπία ανάμεσα στο κράτος και τους ιδιώτες. Και πέμπτη αρχή και βασική, πρέπει να απαλύνουμε, να εξαφανίσουμε σήμερα, χθες, όλη αυτή την τεράστια γκρίζα ζώνη η οποία καταλαμβάνει τη σχέση ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και μιλάμε για μια ατέλειωτη γκρίζα ζώνη. Να αρχίσω από τα απλά. Το 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός, παρακολουθούσε το συνέδριο του ΤΕΕ. Ένα από τα θέματα που συζητούσαν η αναγκαιότητα άμεσης κατάρτισης εθνικού χτιματολογίου. 1930-2015. Διαβάζοντας το Μνημόνιο 1 μου έκανε εντύπωση ότι είχε ρητή αναφορά στην κατάρτιση χτιματολογίου, στην ολοκλήρωση του εθνικού χτιματολογίου. Δεν θυμάμαι καμία δόση να προσέκρουσε στη μη ολοκλήρωση του εθνικού χτιματολογίου. Θυμάμαι δεκάδες δόσεις που κόλλησαν στο αν θα υπάρχουν ομαδικές απολύσεις ή όχι. Το Μνημόνιο 1 μίλαγε για επιτάχυση του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού. Ξέρετε την κατάσταση των πόλεων μας, ξέρετε τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό. Δεν θυμάμαι καμία αξιολόγηση να έβαλε ως προαπαιτούμενο την επιτάχυνση, όχι την ολοκλήρωση, την επιτάχυνση του εθνικού σχεδιασμού. Η μεταστροφή είναι μεγάλη και η μεταστροφή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Ο χρόνος με πιέζει και σέβομαι πολύ τους επόμενους ομιλητές. Επιτρέψτε μου να πω 11 συγκεκριμένα μέτρα στα επόμενα 2,5 λεπτά για το πώς θα γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας και πώς θα γίνει αυτή η τεράστια μεταστροφή που θα διαλύσει όλες αυτές τα κληροδοτημένα μας προβλήματα. Το μη πρώτη. Προκήρυξη διαγωνισμού για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες της χώρας. Η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που επί 25 χρόνια εργάζονται οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί με προσωρινές ετήσιες άδειες. Περίπου φαντάζομαι όπως και ορισμένες καφετέριες. Δεύτερο, το μη. Διαχείριση των κόκκινων στεγαστικών δανείων. Θα εισάγουμε νόμο άμεσα, ο οποίος θα φέρει την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας, αναδιαρθρώνοντας τα δάνεια, μεταφέροντας τα δάνεια από τις τράπεζες σε δημόσιο φορέα διαχείρισης για το σύνολο των οικοκυριών που βρίσκονται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας και εισάγοντας νομοθεσία δεσμευτική με αυστηρούς κανόνες και με ισχυρή διαμεσολάβηση για την επίλυση του προβλήματος των στεγαστικών δανείων για το σύνολο των μεσαίων στρωμάτων. Αρχή τρίτη, το μη τρίτη. Διαχείριση των επιχειρηματικών δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τρόπο φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ικανό να επανεκκινήσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, χρησιμοποιώ τον όρο χωρίς κανένα αστερίσκο της επιχειρηματικότητας, στην μικρομεσαία δραστηριότητά μας. Το μη τέταρτη.
νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος θα δώσει ισχυρά κίνητρα σε επενδύσεις που θέλει και έχει ανάγκη η χώρα, με κλαδικά και γεωγραφικά κριτήρια, πρωτίστως με κεντρική του ιδέα ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τους παλιούς αναπτυξιακούς νόμους και τα προβλήματα που δημιούργησαν και να στραφούμε σε αναπτυξιακούς νόμους που έχουν αιχμή, έχουν υπόσταση και δίνουν πραγματικό κίνητρο πρωτίστως σε νεανικές, κοινωνικές, ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις. Δύο μέτρα, 6 και 7, επί Τροχάδιν, θα μεταστρέψουμε πλήρως όλο το σύνθετο θεσμικό πλαίσιο που ενισχύει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις για να το κάνουμε αποτελεσματικό. Μιλάμε για πλήρη απόγνωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα θα απλοποιήσουμε και θα συνεχίσουμε να απλοποιούμε τη γραφειοκρατία με κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων στη βάση του πετυχισμένου θεσμού των ΚΕΠ. Ένα σημείο επίμαχο για να το ξεκαθαρίσουμε οριστικά και αμετάκλητα. Τις Κυριακές τα μαγαζιά θα είναι κλειστά. Η κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά να χειρίζεται αυτά τα θέματα. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλές τουριστικές περιοχές στη χώρα με ανοιχτά τις Κυριακές, αλλά αυτό το αποφασίζει η τοπική κοινωνία, ο τοπικός εμπορικός σύλλογος και η τοπική περιφέρεια. Αυτό το μοντέλο θα συνεχίσουμε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Τελευταία τομή, και με αυτή κλείνω. Η Ελλάδα πληρώνει και έχει πληρώσει αρκετά ένα τεράστιο κατασκευαστικό τομέα, όπου ο τρόπος τιμολόγησης, η διαχείριση και η διαφάνεια των μεγάλων έργων χρειάζεται μια μεγάλη, μεγάλη διαρθρωτική τομή. Στο αναπτυξιακό μας μοντέλο δεν θα υπάρξει μόνο η μεγάλη μεταστροφή από τα μεγάλα στα μικρά και μεσαία έργα, αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, αλλά ταυτόχρονα θα θέσει τους νέους διάφανους κανόνες με τον οποίο θα ξέρουμε ότι τα χρήματα του δημοσίου πάνε για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Σας ευχαριστώ.